θα παραθέσω, θα αναφέρω κάποια στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού. Το 27% των μαθητών και μαθητριών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό, στοιχεία 2021. Σχεδόν 2 περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ανασχολική ημέρα. Ανασχολική ημέρα χειρίζεται η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Και διεθνώς το 23% των μαθητών, μαθητριών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό αρκετές φορές σε μια παγκόσμια κλίμακα μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία Φουστελιαράκη, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Κάναμε την αρχή με την κυρία Σπυροπούλου, πάμε στην κυρία Φουστελιαράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε ξανά για τη φιλοξενία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα θέμα που μας αγγίζει όλους και θα πρέπει όλοι μας, από το επάγγελμά μας, την ιδιότητά μας, να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που έχει ως βασικό στόχο, βέβαια, να μπει ένα φρένο, όπως είπα πριν από λίγο, στην κυρία Σπυροπούλου, σε αυτό το φαινόμενο. Έτσι ακριβώς είναι και η αλήθεια είναι πως το φαινόμενο του εκφοβισμού δεν είναι κάτι καινούριο. Ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας σημειώνονταν αντίστοιχα περιστατικά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μια έξαρση και στη συχνότητα αλλά και στην ένταση με την οποία εκδηλώνεται η βία στα σχολεία. Και σε αυτό το σημείο μου επιτρέπεται να κάνουμε και έναν διαχωρισμό, μια σημαντική επισήμανση πως ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μια ακόμη μορφή βίας, αλλά προσεγγίζεται ως ένα αυτόνομο φαινόμενο που συνοπτικά συγκεντρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά χρειάζεται και αντίστοιχης πλαισίωσης, αντίστοιχης υποστήριξης από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Μιλάμε έτσι για φαινόμενα που γίνονται συστηματικά και κατ' επανάληψη. Υπάρχει ανισορροπία δύναμη στα περιστατικά του εκφοβισμού. Δεν γίνεται ανάμεσα σε φίλους, δηλαδή. Δεν μιλάμε για μια απλή διαφωνία ή σύγκρουση μεταξύ συνομιλίκων. Υπάρχει και ποσοτική ανισορροπία δύναμης, καθώς πολλές φορές παρατηρούνται ολόκληρες ομάδες που συσπυρώνονται απέναντι σε ένα παιδί που γίνεται εύκολος στόχος, αλλά και ποιοτικά. Βλέπουμε παιδιά που είναι επικοινωνικά, πιο εξωστρεφή, πιο δημοφιλή, που παρακινούν οπαδούς και ακολούθους, που στρέφονται εναντίον παιδιών που είναι πιο συνεσταλμένα, πιο κλειστά, που δύσκολα θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους και θα αναζητήσουν βοήθεια. Μάλιστα, καλούν στον τετραψήφιο στη γραμμή SOS εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς. Ποια είναι η διαδικασία λίγο? Η γραμμή του χαμόγελου του παιδιού 1056, να πω ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμη δωρεάν και ανώνυμα. Μας καλούν και τα ίδια τα παιδιά, είτε βρίσκονται στην πλευρά εκείνων που έχουν δεχτεί εκφοβισμό, οποιασδήποτε μορφής, είτε παιδιά παρατηρητές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο δικός τους ρόλος. Από εκεί και έπειτα καλούν και εκπαιδευτικοί και γονείς και κηδεμόνες για αντίστοιχες κατευθύνσεις και συμβουλευτική υποστήριξη, γιατί ο εκφοβισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, άρα ως κοινωνία οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ως οργανισμός δεν τασόμαστε υπέρ του ποινικού στιγματισμού των παιδιών που εκφοβίζουν, ναι, αλλά βέβαια πάμε να δούμε τι δυναμική έχουν έτσι οι ομάδες. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, λοιπόν. Βλέπουμε και ότι σύμφωνα από με επίσημα στοιχεία, βέβαια, χρόνο με το χρόνο τα περιστατικά αυξάνονται αντί να μειώνονται. Παρά το γεγονός ότι επικοινωνούμε καθημερινά και οι δημοσιογράφοι βοηθούν και εσείς προσωπικά, βέβαια, και το Χαμόγελο του Παιδιού και άλλοι οργανισμοί, βλέπουμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά. Ένα φαινόμενο, μια τάση ανησυχητική. Αλήθεια είναι πως παρατηρείται μια αυξητική τάση σε όλες βέβαια τις μορφές κακοποίησης που δέχονται τα παιδιά. Δεν είμαι σίγουρη γιατί δεν υπάρχει ένας έτσι ενιαίος κρατικός μηχανισμός που να καταγράφει και να μελετά το φαινόμενο. Ωστόσο παρατηρείται αύξηση στις αναφορές των περιστατικών. Οπότε αν μπορούσαμε να κλείσουμε και με κάτι αισιόδοξο είναι ότι τα παιδιά πλέον μιλάνε περισσότερο γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Φουσταλιαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πολύ.